Αυτή είναι η γειτόνισσά μου, η Θεοπάλαβη. Με τους ώμους έξω. Βάλε ένα μπουφάν, μωρή τρελή. Παναγία βόηθα. Έλα την καλημέρα μου, παιδιά. Να έχετε εύχομαι ένα υπέροχο Σάββατο. Κυριακάκι, Παρασκευή για μένα σήμερα. Και πού πηγαίνω, ξέρετε, ψυχολόγο πηγαίνω. Αν βλέπετε κάτι περίεργο στο κουτελό μου, μην δίνετε σημασία. Έχω βάλει αυτό το αυτοκολλητάκι με το... Αχ, πώς λέγεται, ναι, για ένα σπυράκι που έχω βγάλει. Και πάω τώρα εδώ να δοκιμάσω το στην Αττική Οδό, το μηχανηματάκι που μου έφερε η φιλενάδα μου που δουλεύει στην Αττική Οδό, γιατί το προηγούμενο μου χάλασε. Πήγαινα, έκανε μπιπ, αλλά η μπάρα δεν σηκωνότανε. Και μου έφερε ένα άλλο δε φιλενάδα μου να δω θα πιάσει ή θα κάνω όπισθεν τώρα. Α, την γλυκούλα. Α, την γλυκούλα. Άρα, δαμαντία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εδώ ψάχνω να βρω, πώς το λένε, επαναφορτιζόμενη σόμπα για να την παίρνω μαζί μου και να κυκλοφορώ. Φοράω τα πιο χοντρά μου φανελάκια, μπλούζες χοντρές που φάνε τριαξονικό. Και η άλλη εκεί γειτόνισσα κυκλοφορεί με τα ώμους έξω, χωρίς που φάνε τίποτα. Έτσι δεν ξέρω πώς την είδατε εσείς. Και εκεί έρχομαι και σκέφτομαι και λέω, άρε τα νιάτα, άρε τα νιάτα. Πόσο είναι, νομίζω 19, νομίζω 19 χρονών είναι η Αθήνα. Τις ρίχνω 13 χρονάκια, καλά υπολογίζω. Νομίζω καλά υπολογίζω. Τέλος πάντων, καλά να είναι το κορίτσι και αφού δεν κρυώνει. Εντάξει, έχει 6 βαθμούς, 6 βαθμούς. Εδώ στη γωνίτσα μου, λίγο πριν φύγουμε για κέντρο, να σας κάνω ένα γρήγορο haul από Life Likes, γιατί μου είπατε πάρα πολλές ότι μας είπε σε προηγούμενα vlog μας ότι αγόρασες πράγματα από Life Likes και δεν μας τα έδειξες ποτέ και σας αρέσει πάρα πολύ να παίρνετε έτσι ιδέες, ειδικά για γουράκια. Εγώ το έχω στάνταρ, θέλω να παίρνω ένα προσωπικό δώρο για τον καθένα και για το κάθε σπίτι, είτε που θα μπω είτε για τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, θέλω να δίνω δώρο και ένα γουράκι. Επιστρέφω. Τα έδειξα εγώ εμένα αυτά έχθες στο Instagram, αλλά θέλω να σας τα δείξω και εδώ στο YouTube, γιατί μου έχετε πει πάρα πολλές ότι μιλάω συνέχεια και αναφέρω το Instagram και δεν έχετε όλες Instagram και έχετε και τα δίκια σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα, με κάτι το οποίο είναι πιο όμορφο από κοντά από ότι όταν το παρήγγειλα, δεν είχα καταλάβει πόσο όμορφο είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σας δείξω αυτά που παρήγγειλα εγώ και κάποια που μου έστειλαν δώρο από τη Life Likes, θα σας τα δείξω μετά. Λοιπόν, παρήγγειλε αυτό το τέλειο κουτί, σε αυτό το υπέροχο χρώμα, με τον αριθμό 17 που υπάρχει λόγος που υπάρχει αυτό το νούμερο 17 επάνω, για να δώσω σε κάποιον που αγαπάω πολύ και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, αυτή τη χρονιά που περνάω τις δυσκολίες μου. Και επειδή πάλι δεν ήθελα αυτό το τυπικό το δώρο, το μπλούζα, τσάντα, παπούτσι, γιατί δεν γνωρίζω και πολύ καλά το συγκεκριμένο άτομο και δεν ξέρω τι μπορεί να του αρέσει, να της αρέσει. Οπότε πήρα αυτή εδώ πέρα την ατζέντα, τη νέα ατζέντα από Life Likes, η οποία είναι εκπληκτική και δείτε εδώ πέρα σχέδιο. Δείτε μέσα πόσο όμορφη είναι. Και στα δείχνω και μέσα γιατί μου το ζητάτε πάρα πολλές φορές. Και μαζί με αυτή την ξύλινη ατζέντα έβαλα ένα γουράκι μπρελόκ για τα κλειδιά ή οτιδήποτε, δείτε τι όμορφο που είναι, και ένα κολιεδάκι με το πάντα, το οποίο πάντα νομίζω ότι θα το δούμε πολύ στη Life Likes την χρονιά που μας έρχεται. Και εγώ αυτό το δώρο, όπως το βλέπετε, αυτό το κουτί μάλλον όπως το βλέπετε, θα του βάλω μια κορδέλα και έτσι θα το δώσω με τη νέα χρονιά, θα το δώσω αυτό γιατί θα ξαναδώ το συγκεκριμένο άτομο με τη νέα χρονιά. Και πάμε τώρα να σας δείξω, εσείς που μου λέτε ότι παρήγγειλες κάποια γουράκια και δεν μας τα έδειξες ποτέ που ήρθα να τα δούμε και εμείς πως είναι από κοντά. Από κοντά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είχα μπει στο Advent Calendar, σας έχω πει ότι θα σας βάλω και τα links από κάτω. Στη Life Likes έχουν δημιουργήσει το πρώτο e-Advent Calendar, όπου ξεκλειδώνει κάθε μέρα και ένα κουτί και έχει μέσα σετάκια σε πολύ καλύτερες τιμές. Και έτυχε την ημέρα που εγώ μπήκα να παραγγείλω γουράκια να έχει το κουτί γουράκια. Ήταν απίστευτο. Και μου ήρθαν αυτά τα πάρα πολύ όμορφα κουτάκια. Ζήτησα εγώ και τσαντούλες για να τα φτιάξω. Και είχε μέσα αυτά τα δύο γουράκια που το ένα γράφει τύχη, το άλλο αγάπη. Είναι για τις αδερφές μου. Δεν δίνω ένα στην καθεμία, για το σπίτι τους. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Έτσι πάνε τα γουράκια. Ένα σε κάθε σπίτι, όχι ένα στον καθένα. Εκτός και αν έχετε κάποια φίλη που θέλετε να τις πάρετε έτσι ένα προσωπικό γούρι. Όλα αυτά είναι χειροποίητα, ακόμα και το κέντημα που βλέπετε εδώ είναι κλωστή και το αγάπη και το τύχη είναι κεντυμένα στο χέρι. Πάρα πολύ καλή δουλειά και τα βρήκα σε πολύ καλή τιμή.
Και πήρε για τους γονείς του κανάκι αυτό εδώ πέρα το ρόδι. Δείτε τι όμορφο που είναι, τι ωραία χρώματα και το κέντημα εδώ. Και πήρα για τους γονείς μου, επειδή πέρσι είχα δώσει στους γονείς μου, θυμάμαι, ένα παρόμοιο με αυτά εδώ. Είπα να τους πάρω έτσι κάτι λίγο πιο διαφορετικό. Και δεν περίμενα ότι θα μου έρθει τόσο ωραία συσκευασία. Δείτε εδώ πέρα το κουτί. Και δείτε το εσωτερικό, το οποίο είναι γεμάτο γλιτεράκι. Και επειδή η μαμά μου κρεμάει τα γούρια ακριβώς πάνω από την εξώπορτα, πήρα αυτό εδώ να το κρεμάσει στην εξώπορτά της, το ματάκι, που γράφει και τύχη, 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 τύχη. Είναι γεμάτο με τύχη, τύχη, τύχη. Και μακάρι να είναι γεμάτο τύχη, τύχη, τύχη. Για την ονά μας, την ονά του Αλέξανδρου, πήραμε ένα γουράκι. Δείτε τι όμορφο, ξύλινο γουράκι για να το βάλει στο γραφείο της, εάν θέλει. Που γράφει σε αγαπώ νονά. Και τις πήραμε. Και άλλη μία ατζέντα. Της έχω πάρει και ένα έξτρα δωράκι, αλλά μαζί με το δώρο αυτό, επειδή η ονά μας είναι πάρα πολύ καλή. Της πήρα και το γουράκι που δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω γούρι, αλλά της πήραμε και κάτι έξτρα που στη δουλειά της σίγουρα θα τη βολέψει. Πήραμε και για εκείνη ένα ημερολόγιο που γράφει νονά. Για κάθε μέρα που θα ανοίγει να σημειώνει τις ημέρες της, να σκέφτεται και να θυμάται έτσι τον Αλέξανδρο. Δείτε λεπτομέρεια τώρα. Είναι απίστευτο. Να σας δείξω λίγο έτσι και το εσωτερικό, τις σελίδες μέσα. Και τώρα πάμε να σας δείξω κάποια πράγματα που μου στείλαν δώρο από Life Likes και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έστειλαν αυτό το πανέμορφο γούρι, το οποίο γράφει πάνω σπίτι χωρίς μάτι. Δείτε τι κομψό και πολύ όμορφο που είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ταιριάζει στο σπίτι μας 100%. Μου έστειλαν άλλο ένα γουράκι, ένα ρόδι. Αυτό εδώ είναι και σε εκπληκτική τιμή και με την έκπτωσή μου, γιατί θα σας έχω στο κουτί πληροφοριών και έναν εκπτωτικό κωδικό, ο οποίος ισχύει για τα πάντα μέσα στο e-shop, για τα πάντα. Ακόμα και για τα εκπτωτικά, για να καταλάβετε. Όταν σας λέω για τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Και μαζί με αυτά μου ήρθαν και δύο φάκελοι, ορίστε, ένας ροζ και ένα σασίμι, όπου στην αρχή δεν κατάλαβα τι είναι, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομψό δωράκι που μπορείς να δώσεις σε κάποιον ή να ρίξεις μέσα στην τσάντα με το δώρο που μπορείτε να το έχετε πάρει. Και μέσα είχε το ένα, μια καρτούλα που γράφει best, όχι, to my mom, και έχει μέσα ένα είτε στολιδάκι για το δέντρο είτε οτιδήποτε, που μπορείτε να το κρεμάσετε όπου θέλετε εσείς, ένα best mom. Και στον άλλο φάκελο είναι άλλη μια καρτούλα όπου γράφει μέσα my sister, my star, και έχει ένα κρεμαστό που γράφει sister. Δείτε τι όμορφο, γενικότερα κάνουν πάρα πολύ έξυπνα πράγματα και μου αρέσει που είχε εδώ το sister, το σπίτι χωρίς μάτι. Έχουν έτσι διάφορες και ωραίες ονομασίες. Αυτά! Φύγαμε να εκτοξευτούμε, να πάμε κέντρο, που έχουμε κάνει κράτηση και για ένα τραπέζι, για να φάμε σε ένα κατάστημα το οποίο ανυπομονώ να φάω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάω να βάλω τα γουράκια μου εκεί πέρα που τα έχω φανταστεί. Και μην ξεχάσετε να ανοίξετε το κουτί πληροφοριών, να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό έκπτωσης και να σας πω επίσης, αν θέλετε, επειδή με ακολουθούν έτσι και κορίτσια πιο μικρής ηλικίας, τα οποία δεν δουλεύουν και θα θέλουν να πάρουν κάτι στις φίλες τους, αλλά οικονομικό, έχει πάρα πολύ ωραία βραχιολάκια, τα οποία είναι με σχοινάκι και έχει πάνω γουράκια. Πάρα πολύ οικονομικά και με την έκπτωσή μου ακόμα πιο οικονομικά. Μην το ξεχάσετε να τη χρησιμοποιήσετε. Θα σας το γράψω εγώ κάτω στο κουτί πληροφοριών. Αυτά, φύγαμε. Πάμε να δούμε πανέμορφες εικόνες από το κέντρο της Αθήνας. Εννοείται πως άλλαξα ρούχα. Αυτό το μπλουζάκι που είδατε στο προηγούμενο πλάνο που σας άνοιξα τα πράγματα από Life Likes ήταν γιατί το φόρεσα για να βγάλω μια φωτογραφία. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, είναι έτσι πολύ γιορτινό, πολύ χριστουγεννιάτικο και το έχω αρκετά χρόνια και δεν το έχω πολύ φορέσει, δεν το έχω ευχαριστηθεί, το βρήκα έτσι σαν μια καλή ιδέα να το κρατήσω. Λοιπόν, εδώ, με το αυτοκόλλητό μου, φύγαμε. Το κασκολάκι μου, το χοντρό μου του μπουφάν, πάω να βάλω και τις χοντρές γούνες στις μπότες και να φύγουμε. Έχω να ανέβω πάνω στο μηχανάκι. Πάνω από 3 χρόνια. Πριν μείνω έγκυος. Δεν ξέρω. Το έχω ένα άγχος, είναι η αλήθεια. Και έχω ντύθει όσο πιο καλά μπορώ. Γιατί έχει και το κρύο του. Άντε και φύγαμε. Well,
I'm fast asleep down the chimney, broad and black. With your pack, you'll creep. All the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one. Αναφιώτικα που έχω χρόνια και έκανα μια στάση εδώ να καθίσω λίγο να σας πω ότι στο Hard Rock φάγαμε εκπληκτικά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τα κανονικά, ο κανάκι στα νηστίσιμα που σας έχω πει που νηστεύει, ήταν όλα εξαιρετικά, πάρα πολύ φιλική. Και για σας που έχετε παιδάκια, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, πόσο έχουμε? 19 του μήνα. Έχουν οργανώσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να έρθετε με τα παιδάκια σας. Θα είναι ο Άγιος Βασίλης, θα είναι η βοηθή του. Θα γράψουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Θα έχει φαγητό. Θα έχει μια τσαντούλα στο τέλος όταν φεύγουν να δώσουν στα παιδάκια. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αν έρχεστε έτσι μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, καθίστε να φάτε. Πραγματικά είναι εκπληκτικό το φαγητό. Είναι από τα πιο ωραία μπέργκερ που έχω φάει ποτέ μου. Γιατί φάγα ένα μπέργκερ και μια σαλάτα. Ήταν όλα εξαιρετικά. Και επίσης να σας πω ότι υπάρχει και ένα ειδικό μενού αυτές τις μέρες λόγω των Χριστουγέννων. Και παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή Πρωτοχρονιάς έχουν ετοιμάσει κάτι special βραδιές με μπάντα, με DJ, με έτσι ένα ειδικό μενού, χορό, τραγούδι, όλα αυτά. Ξέρετε εσείς. Αυτά. Και πάμε να σας δείξω τώρα πάρα πολύ ωραίες εικόνες από τη μαγική Αθήνα. Εδώ είναι μαγική, γιατί όσο κατεβαίναμε την Κηφισίας καθόλου μαγική με το έλεγες. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Με αυτή την πολύ λιγοστή μπαταρία που έμεινε σε αυτή την κάμερα σήμερα, με τόσα πλάνα που τράβηξε από το κέντρο της Αθήνας, πάμε να ανοίξουμε το νούμερο 18 από το τσαγάκι. Ένας λόγος που θα μου λείψει το vlog μας φέτος είναι που θα σταματήσω να ανοίγω τσαγάκι από το Yogi-Ti. Πάμε, Νίξ, όπου η Νίξ θα βάζει και με τη σειρά τα κουτάκια, να μην ταλαιπωρήσει καθόλου για το τι θα ανοίξεις, πότε θα το ανοίξεις. Και έχουμε εδώ πέρα αυτό εδώ το προϊόν για τα χείλη. Και το νούμερο 18, ο Αλέξανδρος τώρα έχει ανοίξει ένα παιχνίδι και μιλάει που σου λέει ό,τι του λες. Και μου το φέρει και εδώ τώρα για να... Ναι. Θα το κλείσω τώρα γιατί αυτό κάνει πολύ φασαριούλα, έτσι. Και στο νούμερο 18 του Look Fantastic έχει αυτό εδώ πέρα το scrub μαλλιών, το οποίο το έχω δοκιμάσει γιατί το βρήκα μια φορά σε ένα box του Look Fantastic και είναι εξαιρετικό. Παιδιά, θέλω να σας πω πόσο μου άρεσε που μπήκα κάτω από το βίντεο το χθεσινό, το νούμερο 17 για εσάς χθεσινό, για μένα το σημερινό. Πόσο μου άρεσε που μπήκα και γράφατε όλες το ήμουν και εγώ εκεί και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν περίμενα ότι θα έχετε φτάσει τόσες πολλές μέχρι το τέλος. Έναν από τους μάγους έχει πάλι στο νούμερο 18 για το Αλέξανδρο το Advent.
Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ που ήσασταν εκεί. Και θέλω να σας πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που μου στείλετε και χρόνια πολλά για τον Κανάκη και χρόνια πολλά για τον μπαμπά μου, κάποιος που το θυμηθήκατε που σήμερα είναι τα γενέθλιά του. Αύριο είναι ο ανιψιός μου και μεθαύριο, παραμεθαύριο είναι ο Αλέξανδρος. Είναι όλα τα γενέθλια μαζεμένα. Είναι εκπληκτικό. Μέσα στο Δεκέμβρη έχουμε πάρα πολλά γενέθλια. Ξεκινάει ο ανιψιός μου ο Παναγιώτης, μετά είναι ο Κανάκης, μετά είναι ο μπαμπάς μου, μετά είναι ο Κωνσταντίνος, μετά είναι ο Αλέξανδρος. Είμαστε όλοι μαζεμένοι. Είναι όλοι μαζεμένοι. Η βόλτα μας στο κέντρο ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν αναζωογονητική. Πραγματικά, ειδικά εκεί στο κομμάτι που περπατήσαμε στα Αναφιώτικα, μου άρεσε πάρα πολύ. Νιώσα λες και είμαι σε επαρχία. Είναι υπέροχα. Και εκεί η άβρα που βγάζει στη Διονυσίου Αεροπαγίτη ήταν φοβερή. Δεν πήγαμε καθόλου στην πλατεία του Συντάγματος, γινόταν χαμός. Κατεβήκαμε τη μισή Ερμού γιατί γινόταν χαμός. Οπότε κατεβήκαμε τη μισή από Μητροπόλεως και μετά μπήκαμε μέσα στην Ερμού να αποφύγουμε έτσι όσο το δυνατόν τον περισσότερο κόσμο που είχε εκεί μαζεμένο. Στο Hard Rock ήταν εξαιρετικά, εξαιρετικά. Θα σας βάλω και στην περιγραφή link του καταστήματος και να μπείτε να ρίξετε μια ματιά λίγο και με αυτό που το... την παραμονή πρωτοχρονιάς και παραμονή Χριστουγέννων. Αν θέλετε έτσι να βγείτε εσείς πιο νεολαία και όχι μόνο, αν βγαίνετε γενικότερα. Πάρα πολύ ωραίο. Το μπέργκερ που έφαγα, έφαγα το μπέργκερ που έλεγε «Από εδώ ξεκίνησαν όλα», κάπως έτσι. Παιδιά, ήταν πεντανόστιμο. Ήταν πεντανόστιμο το πιο ζουμερό μπέργκερ που έχω φάει. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω να σας πω κάτι άλλο. Θέλω να σας πω σίγουρα ένα τεράστιο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε και εσείς. Γιατί μου λέτε, Μαρινέλη, σε ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάς καθημερινά. Αλλά μου κρατάτε και εσείς τέλεια παρέα καθημερινά. Και επίσης θέλω να απολογηθώ και να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη για τα αναπάντητα μηνύματα. Σας ζητώ συγγνώμη. Φέτος το vlog μας, ενώ είναι η πρώτη χρονιά που έχω πιο πολύ όρεξη από ποτέ, μόνο δύο μέρες λίγο τα βρήκα σκούρα, φέτος είναι η χρονιά που έχω πιο όρεξη από ποτέ για το vlog μας, είναι όμως η πιο δύσκολη χρονιά, συγγνώμη, ο λαιμός μου έκλεισε, στο να καθίσω να ασχοληθώ λίγο με τα σχόλια και στο Instagram και εδώ έχω πάρα πολλά αναπάντητα, αλλά θα προσπαθήσω για το καλύτερο αφού τελειώσει το vlog μας. Συγγνώμη για ότι δεν έχω απαντήσει. Αν είναι κάτι το οποίο απήγεστε, αν θέλετε μπορείτε να μου ξαναστείλετε μήπως και το δω, γιατί μέσα στην ημέρα εκεί πέρα που άνοιγα σίγουρα 30-40 μηνύματα κάθε μέρα, τώρα ανοίγω το πολύ 10. Δεν προλαβαίνω καθόλου και με τον... και με τον Αλέξανδρο και μετά του σπιτιού και μετά του vlog μας και όλα αυτά. Αυτά, αυτά ήθελα να σας πω. Άρχισε να αναβοσβήνει το κόκκινο της μπαταρίας από ό,τι βλέπω, οπότε θα σας χαιρετήσω. Και για ακόμα μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ που μένετε και μέχρι το τέλος του βίντεο. Δεν είχα καταλάβει ότι μένετε τόσο πολλές μέχρι το τέλος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και χαίρομαι πάρα πολύ για την ευγένειά σας προς εμένα που μου μιλάτε τόσο ευγενικά, τόσο όμορφα και που χαλάτε, σπαταλάτε από το χρόνο σας αυτά τα λεπτά για να μου γράψετε αυτά τα πανέμορφα μηνύματα που διαβάζω καθημερινά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Κάποια δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω, αλλά καταλαβαίνετε, σας εξήγησα. Αυτά, έλα, φτάνει. Με πιέσει πολύ λογία και μιλάω ήδη 6 λεπτά. Φιλάκια. Γεια σας.